Λοιπόν, τώρα πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια, να δείτε τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στο θέμα σκουπιδιών. Θα καταλάβετε πολλά. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν είναι και τόσο τραγικό. Λοιπόν, αυτός ο κάδος είναι... Λοιπόν, είναι γυαλί, πλαστικό και μέταλλο. Αυτό το μπλε είναι γυαλί, πλαστικό και μέταλλο. Εγώ τα επαναλαμβάνω βέβαια. Είναι το χαρτί, αλλά τα πετάμε χωρίς τη σακούλα, γιατί η σακούλα δεν είναι χαρτί. Η σακούλα δεν είναι χαρτί, κατάλαβες. Και τη βγάζεις τη σακούλα, προσέξτε εδώ πέρα. Τη βγάζεις τη σακούλα. Η σακούλα όμως είναι ελληνική. Η σακούλα είναι ελληνική. Και διασπόμενη. Και διασπόμενη. Διασπόμενη. Αυτομάτι, θα αυτοκαταστραφεί μόνη της. Τσακ, και την πετάει πλαστικό, το είδατε. Είπαμε μπλε τέτοιο. Θα γράφει και από κάτω. Οχ, καλέ, τα έχει από κάτω. Τώρα το είδα. Ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και κινέζικα. Τώρα, Άλιστα. Αυτά τα βάλανε είναι καινούργια. Μάλιστα, απαγορεύεται και το παρκάρισμα εδώ. Και το κίτρινο πέρα-πέρα. Και το κίτρινο, ναι. Είναι για ρούχα παλιά, τα βάζεις εκεί μέσα και τα παίρνει για να τα δώσεις σε φτωχούς, σε ελληνικά. Μάλιστα. Καλά, στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ένα σε κάθε πόλη. Εδώ. Λοιπόν, και αυτά είναι τα σκουπίδια τα κανονικά, έτσι. Τα οργανικά. Α, άλλο αυτό. Δηλαδή είναι 1, 2, 3, 4 κάδι, όπως βλέπετε. Και αυτά είναι must, έτσι, δεν μπορεί να κάποιοι τα κάνουν, δεν είναι προαιρετικό. Είναι σο, δεν υπάρχουν όλοι κάτι, σε κάθε γειτονιά έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δεν έρχεται κανένας πάνω μας, αλλά όταν περνάμε τη διάβαση, σταματάνε όλα. Σταματάνε όλα, έχει προτεραιότητα ο πεζός, πάντα. Πράγμα που άμα το κάνεις στην Ελλάδα, θα σε πατήσουν. Έχει δικαίωμα, το καταλύει.